απόψε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ. Ο πατέρας του ενός φαντάρου που κακοποιούσε το σκυλάκι στην Κόνιτσα μιλά αποκλειστικά στο ΣΤΑΡ. Μας παίρνουν στα τηλέφωνα, στα κινητά, χωρίς αριθμό και μας βρίζουν ανελέητα. Καλησπέρα σας. Δεν τολμούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο οι οπλίτες που κακοποίησαν το σκυλάκι. Ο πατέρας του ενός μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του ΣΤΑΡ και τη Μεριτζόρα, αποκαλύπτοντας ότι καθημερινά δέχονται απειλητικά μηνύματα στο Facebook και το κινητό τηλέφωνο. Την ίδια ώρα οι φιλοζωικές προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιθάλψουν το ζωάκι. Δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, νιώθουν μεγάλο πόλεμο τα παιδιά. Μας παίρνουν στα τηλέφωνα, στα κινητά, χωρίς αριθμό. Και μας βρίζουν ανελέητα. Θα σας σκοτώσουμε, μας απειλούν, μας κάνουν. Όχι, ρε. Είναι ο πατέρας ενός από τους δύο οπλίτες. Μιλά αποκλειστικά στην απεσταλμένη του στάρ Μέρι Τζόρα από το σπίτι του στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του για να μην αποκαλυφθεί ποιανού από τους δύο είναι ο πατέρας. Όμως εκπροσωπεί, όπως μας είπε, και τις δύο οικογένειες. Τα παιδιά είναι παιδιά. Το μετανιώσαν αυτό που κάνανε, ζητάνε συγγνώμη δημόσια. Τα παιδιά το τάιζαν το σκύλο, παίζανε μαζί του μια στιγμή απερισκεψίας. Και αφού το κάνετε τα παιδιά, το κάνανε κούνια, το πατάξανε πιο πέρα, όχι σε γκρεμό. Την ίδια τη στιγμή το σκυλί ερχόταν εκεί πέρα και το ταΐζανε πάλι. Οι γονείς των δύο οπλιτών συναντήθηκαν σήμερα στην Παραμυθιά με το δικηγόρο τους και στη συνέχεια κατήγγειλαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχονται απειλές οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους. Μπάσταρδε, δολοφόνε, εγκληματία. Καλύτερα να πέσει από τον γκρεμό παρά να κυκλοφορεί. Είναι ένα από τα μηνύματα που δέχονται καθημερινά στα κινητά του οι δύο φαντάροι, οι οποίοι με την αποτρόπαια πράξη του προκάλεσαν την οργή ολόκληρη τη Ελλάδα. Μάλιστα, το κύμα μίσου έχει παρασύρει και τα υπόλοιπα αδέρφια του. Μα απειλούνται, ούτε τα παιδιά μα δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Δεν νιώθουν άσχημα. Θα σε απειλήσω, θα σε σκοτώσω. Είσαι ο αδερφό του τάδε αυτό. Νιώθουμε μεγάλη απειλή. Όχι, ρε. Ενδεικτικό είναι το κλίμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραδειγματική να είναι η τιμωρία. Ξύλο πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, ο κτηνοτρόφος που ισχυρίζεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης του σκυλιού πήγε στο πλικάτι Ιωαννίνων προκειμένου να το αναζητήσει, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Ξαναβάζω το βίντεο και το βλέπω αργά και κατευθείαν συνειδητοποιώ όταν άκουσα την κραυγή του σκύλου ότι το δικό μου σκύλι έπεσε από τα σύννεφα. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σήμερα, ακόμη και με τα χιόνια που είχε, για να βρούμε το σκυλάκι. Ψάξαμε, είδαμε ένα σκυλάκι από μακριά. Αλλά από την απόσταση που το είδαμε δεν μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο. Οι κάτοικοι στο Πλικάτι καταγγέλουν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και βοσκοί εγκαταλείπουν τα σκυλιά τους. Με αποτέλεσμα μέσα στον οικισμό να κυκλοφορούν πολλά δέσποτα. Το λάθος είναι που τα παρατάνε τα σκυλιά εδώ. Ναι. Κακώς τα παρατάνε. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, το σκυλάκι επέζησε, όμως είναι πολύ φοβισμένο και οι φιλοζωικές δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσουν για να διαπιστώσουν αν είναι τραυματισμένο ώστε να το περιθάλψουν. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Μέρι Τζόρα που βρίσκεται στο Πλικάτι Ιωαννίνων για να δούμε τον ρόλο του τρίτου οπλίτη, ο οποίος βιντεοσκόπησε την αποτρόπαιη σκηνή και επιχείρησε, Μέρι, να του σταματήσει. Μάρα, καλησπέρα από το Πλικάτι. Το επίμαχο βίντεο, λοιπόν, πέραν από τους δύο πρωταγωνιστές φαντάρους, υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο. Ένας τρίτος φαντάρος, ο οποίος βιντεοσκοπεί την πράξη. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δική μας έρευνα, ο συγκεκριμένος φαντάρος βρισκόταν σε διαμάχη με τους δύο οπλίτες, έτρεφε μένος εναντίον τους γιατί δεν τον έκαναν παρέα. Έτσι λοιπόν μετά τις 10 Μάρτιο, οπότε και απολύθηκαν από το στρατό, ανέβασε στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Αυτό βεβαίως είναι η πλευρά των δύο οπλιτών. Δεν έχουμε ρωτήσει τον άνθρωπο που βιντεοσκόπησε αν πραγματικά επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λένε οι άλλοι. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε μία διαμάχη με τους δύο άλλους φαντάρους. Αυτή είναι η δική τους πλευρά βεβαίως.
Αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Δεν έχουμε δει την άλλη πλευρά του τρίτου φαντάρου. Όσο τώρα για το σκυλάκι. Επειδή όπως βλέπετε είμαστε στο Πλικάτι και πραγματικά έχουμε δει την αγωνία των κατοίκων και μελών της φυλοζωικής αλλά και του ιδιοκτήτη που ήρθε το πρωί να το βρούνε, φαίνεται ότι το κυνηγό σκυλό, η Μούργα, έχει φοβικό σύνδρομο. Η τελευταία φορά που το είδαν ήταν χτες το πρωί. Όταν επιχείρησαν να το πιάσουν, όπως μας μετέφεραν, εκείνο φοβήθηκε και εξαφανίστηκε πάνω στο δάσος. Από εκεί και πέρα το σκυλάκι είναι άφαντο. Και ο ιδιοκτήτης που ήρθε σήμερα το φώναξε, προσπάθησε να το βρει, δεν τα κατάφερε όμως.